Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος ενσωματωμένα συστήματα. Βρισκόμαστε στην τέταρτη εβδομάδα του μαθήματος, που λόγω των καταστάσεων συνεχίζουμε δυστυχώς μέσω Zoom και όχι από κοντά. Ας ξεκινήσουμε όμως. Αυτό που ήθελα στη σημερινή διάλεξη να σας πω για ένα ιδιαίτερο ενσωματωμένο σύστημα. Καταρχήν, να σας πω ότι πρόκειται να κάνω ένα share που ίσως σε κάποιους από εσάς εμφανιστεί σοκαριστικό, οπότε ετοιμαστείτε για κάτι ιδιαίτερο, όπως αυτό που κάνω share αυτή τη στιγμή. Όπου είναι μια κατσαρίδα. Αλλά δεν είναι μια οποιαδήποτε κατσαρίδα. Ας δούμε λίγο την ιστορία. Τι γίνεται με αυτή την κατσαρίδα. Καταρχήν, βιορομποτική, είναι ένας διαπιστημονικός τομέας όπου συνδυάζει τους τομείς της βιοτεχνολογίας, κυβερνητικής και ρομποτικής για να αναπτύξει νέες τεχνολογίες που ενσωματώνουν βιολογία, μηχανικά συστήματα, επικοινωνία, με σκοπό να υλοποιηθούν κάποια παράξενα ρομπότ. Και σημειώνω κυβερνητική, γιατί ίσως πρώτη φορά το ακούτε, αυτό το cybernetics, κυβερνητική, είναι η ελληνική μετάφραση, είναι η κατανόηση και ο ορισμός της επικοινωνίας ανάμεσα σε αισθητήρια όργανα και το κέντρο λήψης αποφάσεων, τόσο σε ψηφιακές, όσο σε μηχανικές ή βιολογικές διεργασίες κυβερνητική. Και τι είναι λοιπόν αυτό το άρθρο? Αυτό το άρθρο αναφέρεται σε μια κατσαρίδα. Αλλά μια κατσαρίδα όπου φέρει ένα ενσωματωμένο σύστημα από πάνω. Και όπως ο υπότιτλος αναφέρει, συνδυάζοντας τα drones και τις κυβερνοκατσαρίδες, προκειμένου να γίνει μια απεικόνηση, κάποια χαρτογράφηση ζωνών που έχουν υποστεί κάποια καταστροφή. Βλέπετε λοιπόν, είναι ένα σωματωμένο σύστημα. Βλέπετε εδώ ότι έχουν συνδέσει στις κεραίες της κατσαρίδας κάποια καλωδιάκια και επίσης και ένα καλωδιάκι πάει ακριβώς πίσω από το κεφάλι της κατσαρίδας. Ας δούμε όμως τι γίνεται. Λοιπόν, καταρχήν, βιορομποτική είναι ο όρος που αναλύουμε σήμερα σε αυτό το άρθρο, που είναι σε συντομία κάποιοι το λένε biobots. Κοιτάξτε λοιπόν τι γίνεται με τα biobots. Έχουμε επιστήμονες οι οποίοι έχουν καταφέρει hack and twisted, να κάνουν hacking σε έντομα, σε κατσαρίδες συγκεκριμένα, και να τις μετατρέψουν, τέρμιδε, σε remote control, τηλεχειριζόμενα πιόνια, scouts, ανοιχτευτές, τηλεχειριζόμενους ανοιχτευτές, που θα συγκεντρώσουν δεδομένα και θα χαρτογραφήσουν άγνωστες περιοχές, πιθανόν επικίνδυνες για τον άνθρωπο, αλλά όχι για τις κατσαρίδες, γιατί οι κατσαρίδες επιβιώνουν παντού. Έτσι λοιπόν, ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο, στο NCSU, επίληξε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το hardware, ένα ενσωματωμένο σύστημα, και κατάλληλο λογισμικό βέβαια, για να κάνει αυτό εφικτό, τοποθετώντας, έχοντας ένα drone που ελέγχει κατσαρίδες. Εγώ βάζω το χαρακτηρισμό ότι είναι το drone overlords, σχετικά, δηλαδή ένα drone από πάνω, και χειρίζεται τις κατσαρίδες που βρίσκονται από κάτω. Και κοιτάξτε λοιπόν, αυτή η ερευνητική ομάδα κατάφερε λοιπόν να βάλει tiny electronic, μικρά ηλεκτρονικά στοιχεία, εννοείται κάποιο επεξεργαστή, κάποια μνήμη, ένα μικρό πρόγραμμα, επικοινωνία, γιατί απαιτείται και επικοινωνία, και οι ενεργοποιητές, που όμως οι ενεργοποιητές στην περίπτωσή μας είναι κατάλληλα ηλεκτρικά σήματα που στέλνονται. Στις κεραίες λοιπόν της κατσαρίδας, εδώ είναι στις αντένες, στις κεραίες της κατσαρίδας, και το σέρσι, το οποίο είναι πίσω
από το κεφάλι της Θεσσαρίδας, όπως είδαμε πάνω το καλοπιάκι. Και μπορούν λοιπόν με μια ηλεκτρική διέγερση να ενεργοποιήσουν τις κατσαρίδες, να κινηθούν και να εκτελέσουν αυτό που θα ζητηθεί από τον overlord. Σε διπλά εισαγωγικά βέβαια. Το overlord είναι ο ανθρώπινος χειριστής που έχει δώσει το software. Έτσι λοιπόν, και προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και συνεχίζουν και αυτές οι έρευνες, και αυτή η έρευνα συγκεκριμένα συνεχίζει προς αυτή την κατεύθυνση. Και σε κτίρια που έχουν καταστραφεί, μπορούν να χρησιμοποιήσουν λοιπόν αυτά τα biobots. Βέβαια, το πρόβλημα είναι τι θα γίνει αν η κατσαρίδα φύγει. Γιατί όλοι θέλουν την ελευθερία τους, πόσο δε οι κατσαρίες που μπορούν να ξεφεύγουν εύκολα. Γι' αυτό λοιπόν, κοιτάξτε πώς το έχουν αντιμετωπίσει αυτό. Αν η κατσαρίδα φύγει από την περιοχή που μας ενδιαφέρει, από την περιοχή που ελέγχει τον drone, τότε θα λάβουν μηνύματα από τις κεραίες ότι υπάρχουν αντικείμενα μπροστά, σαν τείχος, ενώ δεν θα υπάρχει τείχος. Θα σου κάνει ένα projection όμως, το ενσωματωμένο σύστημα θα στείλει κατάλληλα σήματα σαν να φαίνεται ότι υπάρχει τείχος μπροστά και θα αναγκάζεται να στρίψει. Αυτό βέβαια φανταστεί να το δούμε σαν επέκταση στον ανθρώπινο εγκέφαλο, δηλαδή όπως το virtual reality που έχουμε κάποια γυαλιά εικονικής όρασης, να φοράμε αυτά τα γυαλιά. Δεν ξέρω αν έχετε φορέσει τέτοια γυαλιά. Εμείς εδώ στο εργαστήριο με την ομάδα Gaming Development έχουμε τέτοιο εξοπλισμό και έχουμε ασχοληθεί και με τέτοια θέματα. Να προχωράει κάποιος μπροστά και να νομίζω ότι έχει τοίχο, οπότε μπορεί να μην έχει τοίχο, αλλά τα γυαλιά που φοράει του δείχνουν ότι έχει τοίχο, οπότε του δημιουργείται ασυναίσθητα η ανάγκη να στρίψει, να μην τρακάρει στον τοίχο. Εδώ λοιπόν στις κατσαρίδες στέλνεται κατάλληλο σήμα διέγερσης στις κεραίες από το ενσωματωμένο σύστημα και στρίβει. Οπότε ξαναγυρίζει μαζί με το κοπάδι το άλλο αυτών των εντόμων στην περιοχή ευθύνης του drone. Έτσι λοιπόν, με τηλεχειρισμό, remote control, μπορούμε να περιορίσουμε τις κινήσεις των εντόμων σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπου είναι η περιοχή που βρίσκεται ένα drone. Το ελικοπτεράκι, το ξέρετε, με τους 4 κινητήρες. Υπάρχει λοιπόν το ελικοπτεράκι με τους 4 κινητήρες και μόλις κάποιος απομακρυνθεί, άρα χαθεί επικοινωνία με τον drone, τότε η κατσαρίδα λαμβάνει κατάλληλα σήματα στις κεραίες, αν υπάρχουν εμπόδια μπροστά και ξαναγυρίζει με τις υπόλοιπες στο υπόλοιπο πλήθος. Και πόσο είναι αυτό το. Αυτή η απόσταση περίπου 20 μέτρα. Και τα έντομα εξερευνούν λοιπόν το περιβάλλον. Το περιβάλλον που έχει υποστεί κάποια φυσική καταστροφή, υπέστημα, μπορεί να είναι κάποιο σεισμός. Ένας αλγόριθμος λαμβάνει δεδομένα από τα sensor που έχουν κατσαρίδες. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ύψος. Δηλαδή, άμα μια κατσαρίδα ανεβαίνει, κατεβαίνει, σημαίνει ότι υπάρχουν συντρίμμια που εμποδίζουν την κίνηση. Μπορεί να έχει θερμοκρασία, για παράδειγμα. Κάποιες κατσαρίδες να έχουν εισιτήρια θερμοκρασίας, να μετράνε τη θερμοκρασία σε εκείνο το χώρο για να ξέρουν πόσο υψηλή είναι η θερμοκρασία και αν μπορεί να πλησιάσει κάποιος χωρίς να καεί, ίσως. Έτσι, λοιπόν, μαζεύουν όλα αυτά τα εισιτήρια, όλες αυτές οι μετρήσεις από τα εισιτήρια στο drone και το drone ασφαλώς θα κάνει transmit σε ένα υπολογιστή που έχει κάποιος άνθρωπος, κάποιος χειριστής. Θα πρέπει βέβαια να πω ότι δεν στέλνει κατσαρίδα κατευθείαν πίσω δεδομένα, γιατί θα πατούσε ένα μεγαλύτερο κομπό από αυτό που μπορεί να κουβαλήσει. Είναι και φυσικοί περιορισμοί που φέρει το έντομο. Έτσι λοιπόν, αυτά τα στοιχεία μεταφέρονται σε έναν υπολογιστή με ένα software, το κάνει stitch, ενώνει την περιοχή του χάρτη κτλ. Και αυτό θα βοηθήσει first responders, δηλαδή την πρώτη ομάδα, κρούσης, η πρώτη ομάδα που θα πάει στον τόπο αυτό της καταστροφής, για να βοηθήσει να βρουν ίσως κάποια ανθρώπινη ζωή και να επιτελέσουν το καθήκον τους. Navigate αυτό, να πληγηθούν μέσα στους κινδύνους με ασφάλεια για να βρουν επιζώντες. Και ασχολούνται λοιπόν με αυτό το project, όπως αναφέρει εδώ αυτοί οι καθηγητές. Και βέβαια, στη φάση αυτή τώρα που βρίσκονται, το δοκιμάζουν με μικρά ρομπότ. Fully robotic bugs, με μικρά ρομπότ κατσαρίδες, που βλέπουν κατά πόσο
ο χειρισμός μπορεί να λειτουργήσει έτσι, δηλαδή έχουν κάποια ρομπότ που καθοδηγούνται με κεραίες που στέλνουν ηλεκτρικούς παλμούς και εφόσον πετύχει αυτό το πείραμα, τότε θα ψάξουν να βρουν κατσαρίδες, φαντάζομαι ειδικές κατσαρίδες, τώρα δεν νομίζω ο άλλος από το σπίτι του να φέρει τις κατσαρίδες για να τις πειράξει, θα είναι ερευνητικού τύπου κατσαρίδες, όπως τα ποντίκια, ξέρετε, τα πειράματα που γίνονται σε ποντίκια δεν είναι οποιοδήποτε ποντίκι, πειράμα από τον υπόνομο ένα ποντίκι, είναι ποντίκια που έχουν υποστεί κάποια, που έχουν ανατραφεί με συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό είναι πολύ ακριβά τα ποντίκια και οι κατσαρίδες αυτές θα ανατραφούν με κατάλληλο πρωτόκολλο, υποθέτω. Αυτό λοιπόν που είναι στο άρθρο Robotics Site Repeat Transaction, δηλαδή κάποιος μπορεί να το θεωρήσει φάρσα, αλλά δεν είναι φάρσα. Μπορεί να μας φαίνεται αστείο, μπορεί σε κάποιους να φαίνεται ότι είναι πολύ παράξενο αυτό το συμμετρωμένο σύστημα, αλλά το IEEE Transactions είναι γενικά τα transactions είναι κορυφαία περιοδικά. Και IEEE το ξέρετε, Institute of Electronic Engineering. Άρα δημοσιεύτηκε σε ένα πολύ καλό περιοδικό, σε ένα έγκυρο περιοδικό, ύστερα από κρίση, στο περιοδικό Robotics and Autonomous Systems. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σωματωμένο σύστημα και ήθελα να σας το δείξω για να δείτε ότι τα σωματωμένα σύστηματα δεν περιορίζονται σε αυτά μόνο που ίσως σας περνάνε από το μυαλό. Μπορείτε να βρείτε σωματωμένο σύστημα σε πολύ ακραίες καταστάσεις. Ωραία, αυτό ήθελα να σας το πω, το κλείνουμε. Να σας πω για το εργαστήριο τώρα, ότι έχουμε ολοκληρώσει την ενότητα Arduino και συνεχίζουμε προς το Raspberry. Το Raspberry, που είναι μία αναπτυξιακή πλακέτα με επεξεργαστή ARM, έχει διεπαφές, χρησιμοποιεί Linux, δηλαδή χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι ενώ το Arduino έχει τον επεξεργαστή, κατεβάζουμε ένα πρόγραμμα και θεωρείται προγραμματισμός γυμνού μετάλλου, Bare Metal Programming, κατεβάζουμε το C στο Arduino, το εκτελεί, τίποτα άλλο. Το Raspberry είναι, μια άλλη οικογένεια ενσωματωμένων συστημάτων, όπου φέρνει λειτουργικό σύστημα. Δηλαδή βλέπουμε μια άλλη πλευρά των ενσωματωμένων συστημάτων. Ενσωματωμένο σύστημα λοιπόν με λειτουργικό σύστημα. Και το λειτουργικό σύστημα Linux είναι ασφαλώς. Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις, Ubuntu, Raspbian, που μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει. Κάποιες φορές εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ Ubuntu, κάποιες φορές το Raspbian, αναλόγως το τι θέλει να πετύχει κάποιος. Για παράδειγμα, η δικιά μου επιλογή σε ένα Raspberry που θα το χρησιμοποιήσω πιο πολύ για ένα μικρό σερβερ για το σπίτι μου, θα βάλω Ubuntu, γιατί Ubuntu έχω στήσει και εδώ στο Πανεπιστήμιο, οι σερβερ του Πανεπιστημίου μας τρέχουν Ubuntu. Και τα script που έχω αναπτύξει λειτουργούν πολύ καλά σε Ubuntu, άρα όλη αυτή η υποδομή μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε Ubuntu, είτε είναι σε ARM είτε σε Intel επεξεργαστή. Γι' αυτό για ένα μικρό server σπίτι μου, στο Raspberry έβαλα Ubuntu. Αλλά όταν χρειάστηκε, για παράδειγμα, να το χρησιμοποιήσω για ένα ενσωματωμένο σύστημα, δηλαδή να έχω πρόσβαση σε GPIOs, εκεί χρησιμοποιώ Raspbian, γιατί έχει πολύ καλύτερη υποστήριξη, έχει πολύ καλή υποστήριξη στο να συνδέουμε συσκευές εισόδου-εξόδου στο header, που είναι η διεπαφή των pins για είσοδο-έξοδο. Γι' αυτό υπάρχει ποικιλία αυτό στις επιλογές του Ubuntu, δεν έχει τόσο καλή απόκριση στα GPIO. Και ευκαιρία να πω για τα project. Ήδη έλαβα μία πρόταση από έναν συγχρηκτή σας, που είναι πολύ καλά, πολύ καλή γραμμένη. Να σας ανοίξω κιόλας για να δείτε, από τον Δημήτρη είναι, πώς γίνεται μια ωραία πρόταση για project. Είναι μια, έγραψε σε δύο σελίδες το τι θέλει να πετύχει, τίτλο, και το project είναι να δημιουργηθεί ένα ενσωματωμένο σύστημα που θα παίζει μουσική, αλλά δεν θα παίζει απλά μουσική χρησιμοποιώντας κάποιο synthesizer, αλλά θα χρησιμοποιεί βηματικούς κινητήρες. Οι βηματικοί κινητήρες, δεν ξέρω αν έχετε ποτέ πλησιάσει ή ακούσει βηματικούς κινητήρες, κάνουν ένα θόρυβο κατά τη μετακίνηση, κατά την τοποθέτηση του άξονα σε διάφορες μοίρες, σε κάποιες στροφές. Αυτές λοιπόν, αυτές οι νότες μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να παράγουν μουσική. Και στο ίντερνετ υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα.
πώς γίνεται η σύνθεση κομματιών. Και ο Δημήτρης μου πρότεινε αυτό και ασφαλώς εγώ το δέχτηκα ως ένα ωραίο project που έχει μέσα και το επιστημονικό κομμάτι αλλά και το κομμάτι της διασκέδασης. Γιατί, όπως σας είπα, σε ενσωματωμένα συστήματα κάνουμε πράγματα γιατί μας αρέσουν. Κάνουμε project για να αυτοματοποιήσουμε λειτουργίες στο σπίτι μας, αλλού, κάνουμε πράγματα γιατί μας διασκεδάζουν. Γι' αυτό θέλω να βλέπετε κι εσείς να φτιάξετε, αν θέλει κάποιος από εσάς να κάνει project, γιατί είπα, το project είναι που θα προσδώσει τις μονάδες για να φτάσει κάποιος στο 10, αλλιώς κάποιος μπορεί να μην κάνει project. Αν θέλεις να κάνετε project, κάντε κάτι που να σας αρέσει, που να σας τραβήξει το ενδιαφέρον και να το διασκεδάσετε. Γιατί ο καλύτερος τρόπος να μάθει κάποιος είναι κάνοντας πράγματα που το διασκεδάζουν. Σε αυτό το project λοιπόν ο Δημήτρης, με Arduino, θα οδηγήσει βηματικούς κινητήρες και θα αναπαράγει μουσική. Και βέβαια θα το συνδέσει ασύρματα, θα το συνδέσει μέσω είτε Bluetooth είτε Wi-Fi με κάποιο άλλο σταθμό εργασίας που θα τροφοδοτεί με τραγούδια, με αρχεία MIDI το σύστημα αυτό. Λοιπόν, αυτό όπως σας είπα, οι ομάδες για να υλοποιήσουν ένα project μπορεί να αποτελούνται από 2-3 άτομα. Άρα, εδώ ο Δημήτρης είναι ένα άτομο και μου είπε, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος ενδιαφέροντος, να επικοινωνήσει μαζί του και να το αναλάβουν μαζί. Δηλαδή, άλλα 2 άτομα μπορούν να μπουν σε αυτή την ομάδα του Δημήτρη για να συζητήσουν και να υλοποιήσουν όλοι μαζί αυτό το project. Οπότε, το θέτω εδώ προς ενημέρωση. Και αν και άλλοι έχουν project που θέλουν να τα συζητήσουμε, να τα εμφανίσω ίσως για να βρουν συναδέλφους που να τους βοηθήσουν στην υλοποίηση, ασφαλώς και θα το κάνω. Αυτό είναι το project του Δημήτρη και επικοινωνήστε με τον Δημήτρη αν θέλει κάποιος από εσάς να το βοηθήσει. Τώρα, ας πούμε για άλλα project, να σας πω ότι εδώ στο εργαστήριο έχουμε ένα μητελές project, το οποίο είναι το Air Hockey. Ίσως κάποιοι από εσάς το έχετε δει στο γραφείο μου. Το είχαν αναλάβει κάποιοι συμπιτητές, σας το φτάσανε ως ένα σημείο και το άφησαν. Οπότε κάποιος που θα θελήσει να το συνεχίσει, είναι και αυτό ένα project. Το Air Hockey είναι, ξέρετε, ένα τραπέζι που με αέρα σηκώνει κάποιο πλαστικό δίσκο. Και από τη μία είναι ο υπολογιστής που έχει την κάμερα και με OpenCV ανοιχνεύει κάθε φορά που είναι αυτός ο δίσκος και από την άλλη είναι ο άνθρωπος που παίζει ενάντια στον υπολογιστή. Κάποιος που θα θελήσει λοιπόν αυτό ως 2 άτομα, μια ομάδα, μπορεί να το αναλάβει, να έρθει να το δει καταρχήν ή να το δείξω με φωτογραφίες. Είναι project ημιτελές γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το software. Υπάρχει σαν κατασκευή, απλώς πρέπει να γίνει η διασύνδεση στο software. Και αυτό είναι ανοιχτό θέμα. Βέβαια, αυτό βρίσκεται στο γραφείο εδώ στο εργαστήριο, οπότε καλό είναι αν το αναλάβει κάποιος να περνάει, να δοκιμάζει live στον εξοπλισμό εδώ το project που θα κάνει. Δεν μπορεί να γίνει από απόσταση. Γενικά τώρα, στα συμμετωμένα συστήματα θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε εξοπλισμό. Αυτό τώρα βρίσκεται εδώ ο εξοπλισμός. Κάποιο project που θα προτείνετε εσείς μπορεί να έχετε εσείς τον εξοπλισμό ή να τον προμηθευτείτε εσείς, οπότε να μην χρειαστεί να μετακινηθείτε στην Κοζάνη, αν δεν βρίσκεστε ήδη. Λοιπόν, αυτό ήταν το project του Δημήτρη. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τη διάλεξη για τα οικονομικά θέματα σχεδίασης. Υπενθυμίζω ότι το πρόγραμμα σήμερα είναι μέχρι τις 2:20 θα υπάρξει χωρίς διάλειμμα η θεωρία, για αυτή τη διάλεξη που σας δίνω, και μετά θα έχουμε ένα 10-λεπτό διάλειμμα και θα ακολουθήσει το εργαστήριο, όπου έχει την ιδιαιτερότητα σήμερα ότι θα δοκιμάσουμε κάτι που σχεδόν οι περισσότεροι το αποφεύγουν. Και αυτό είναι να έχουμε με live κάμερα τροφοδότησης στο Raspberry το fit, αυτό που θα προγραμματίζεται. Λόγω των καταστάσεων, σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα remote lab με τον εξοπλισμό που έχουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί σε τόσο μεγάλο πλήθος φοιτητών. Π.χ. αυτή τη στιγμή βλέπω είστε αρκετοί φοιτητές,
πως είναι ένα participant σε αυτό το Zoom, βέβαια είναι εγώ και οι συνεργάτες μου μέσα. Οπότε θα είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για όλους μας να δούμε πώς θα γίνει το remote lab, πώς θα υπάρχει το video feed, πόσο ικανοποιητικό θα είναι και το καθεξής. Συνήθως, τα προηγούμενα χρόνια, όχι συνήθως, τα προηγούμενα χρόνια πάντα γινόταν σε πραγματικές πλακέτες, το Raspberry Series Lab, τα τρεις αυτές εβδομάδες που ακολουθούν που είναι και το Raspberry, αλλά τώρα δεν γίνεται αυτό, γι' αυτό θα το δούμε από απόψεις. Λοιπόν, τεχνικές σχεδίασεις. Σε αυτή τη διάλεξη θα μιλήσουμε για την κατανόηση των προκλήσεων της σχεδίασης και κατασκευής ενσωματωμένων συστημάτων, κάποιες βασικές τεχνολογίες υλοποίησης και γενικές αρχές οικονομικών. Καταρχήν, όταν σχεδιάζουμε κάτι, ο προφανής στόχος της σχεδίασης είναι αυτό που θα έχουμε στο τέλος να έχει την επιθυμητή λειτουργικότητα, η οποία υπενθυμίζω την έχουμε καταγράψει σε ένα έγγραφο όπως τα use cases, όπως τις διπλωματικές και στα project κάθε φορά που ζητάω να έχουμε με έναν επίσημο τρόπο καταγράψει το τι θέλουμε να πετύχουμε. Βέβαια, δεν είναι μόνο η λειτουργικότητα που μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν κάποιες προκλήσεις όπως να βελτιωθούν στοιχεία για τον όγκο. Ένα ενσωματωμένο σύστημα συνήθως είναι μικρό. Είπα βέβαια υπάρχουν εξαιρέσεις όπως το ενσωματωμένο σύστημα σε ένα ATM τράπεζα που είναι ολόκληρος υπολογιστής. Αλλά είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα και γιατί έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία και δεν χρησιμοποιείται ως υπολογιστής. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλές μεθοδικές σχεδίασεις. Είναι ο όγκος. Είναι για παράδειγμα η ενέργεια, η κατανάλωση ενέργειας. Είναι η απόκριση του συστήματος στους χρήστες. Αν έχει touch screen και πατάω εγώ πάνω σε ένα σημείο της οθόνης, απαιτώ να έρθει η ανταπόκριση άμεσα. Βέβαια, εδώ τίθεται και ένα θέμα σχεδίασης, που εγώ το ζητάω σαν project τα δικιά μου, ότι όταν δίνουμε ένα input σε ένα σύστημα, πρέπει να έχουμε κάποιο feedback από το σύστημα, ότι το δέχτηκε. Αν, για παράδειγμα, πατάω ένα κουμπί στην οθόνη, touch, και δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα, το πιο λογικό είναι να θεωρήσω ότι δεν το έχει δεχτεί αυτό το πάτημα του πλήκτρου. Ενώ, αν το πατήσω και μου πει έστω κάπου ένα OK ή accepted ή πρασινή στο κουμπί ή έχω κάποιο haptic feedback, δηλαδή υπάρχει κάποια δόνηση στο σύστημα, τότε έχω το feedback ότι κάτι έγινε, ότι αυτό που έδωσα το δέχτηκε ο επεξεργαστής και μου έδωσε μια απάντηση. Η απόκριση είναι πολύ σημαντική και είναι ένα στοιχείο χρηστικότητας του συστήματος που πρέπει να το γνωρίζετε. Αυτό ισχύει σαν σωματωμένα ασφαλώς. Σε μια συσκευή θέλουμε το feedback. Πρέπει να βελτιστοποιήσουμε αρκετά στοιχεία. Ας δούμε κάποιες μετρικές που μας ενδιαφέρουν. Το κόστος μονάδος είναι το χρηματικό κόστος κατασκευής κάθε αντιγράφου του συστήματος. Και εδώ, για πρώτη φορά, εμφανίζεται ο όρος NRE. Το NRE είναι το Non-Recurrent Engineering Cost. Δηλαδή το κόστος που δεν θα επαναληφθεί ξανά, που μια φορά θα πληρωθεί, την πρώτη φορά θα πληρωθεί, και είναι το κόστος που θα απαιτηθεί για τη δημιουργία του πρώτου αντιγράφου, του πρωτότυπου, του prototype που λέμε. Και αυτό το κόστος έχει πολλές ενιστώσεις. Έχει καταρχήν το ανθρώπινο κόστος. Πόσοι μηχανικοί θα δουλέψουν σε αυτό? Θα δουλέψουν, για παράδειγμα, τρεις μηχανικοί. Ωραία. Πόσο διάστημα θα δουλέψουν αυτοί οι τρεις μηχανικοί? Είναι το κόστος εργατομήνα. Ένας, για παράδειγμα, μηχανικός που μπορεί να λαμβάνει, για παράδειγμα, 1.500 ευρώ μισθό από τους πρώτους μισθούς, για τον εργοδότη του έχει διπλάσιο περίπου κόστος, γιατί είναι και εργοδοτικές εισφορές. Οπότε στην εταιρεία κοστίζει κάπου 2.500 ευρώ. Άρα, αυτός που έχει την εταιρεία θεωρεί 2.500 ευρώ για κάθε μηχανικό. Το κόστος του κτηρίου, για παράδειγμα, νερό, ρεύμα, ίντερνετ, όλα τα έξοδα που απαιτούνται, καθαριότητα. Το κόστος
του υλικού, γιατί για να φτιάξουμε ένα πρωτότυπο, πρέπει να πάρουμε και να δοκιμάσουμε καταρχήν σε πλακέτες, διάφορους επεξεργαστές, και έχουμε επεξεργαστές και εμείς στο εργαστήριο, στην ομάδα μέσα, έχουμε δει ότι κάποια ράσμερι καταστράφηκαν από τη χρήση, τόσο την εκπαιδευτική χρήση, όσο και την ερευνητική χρήση. Είναι αναμενόμενο αυτό. Θεωρούνται αναλώσιμα. Οι πλακέτες για μας, ας πούμε τα ράσμερι, θεωρούνται αναλώσιμα. Δεν είναι όπως ένας υπολογιστής που θεωρείται ένα πάγιο έξοδο. Για τη δημιουργία ενός πρωτοτύπου θα καταστραφεί ένα κομμάτι του εξοπλισμού. Και είναι τελείως λογικό. Τα καλώδια, όλα αυτά δεν θα πάνε να χρησιμοποιηθούν. Κόβεται ακριβώς στο μήκος που χρειάζεται το καλώδιο. Και για τα καλώδια, τώρα να σας πω για τα καλώδια που συνδέει μια πλακέτα με τον επεξεργαστή, είναι τύπου συνήθως DuPont, έτσι λέγεται. Και αν και υπάρχουν έτοιμα κομμένα σε συγκεκριμένα μήκη, π.χ. 20 εκατοστά, εγώ προσωπικά θέλω ακριβώς custom να κόβω κάθε φορά να δημιουργώ το καλώδιο των διαστάσεων που θέλω και γι' αυτό έχω στο εργαστήριο αρκετά μέτρα καλώδιο του και κάθε φορά κόβουμε το αντίστοιχο μήκος που χρειάζεται ακριβώς για το κύκλωμά μας και τοποθετούμε εμείς τους πλαστικούς ακροδέκτες, πλαστικούς και μηχανικούς ακροδέκτες που είναι για τη μεταφορά του σήματος. Αυτά όμως είναι αναλώσιμα. Καταστρέφει το καλώδιο. Δεν μπορείς από το καλωδιάκι που το κόψεις 5 εκατοστά να το χρησιμοποιήσεις κάποιο άλλο σύστημα. Όλα αυτά είναι κόστος εναρή. Μη επαναλαμβανόμενο κόστος μηχανικής. Και το προσθέτει αυτός, η εταιρεία που θέλει να προμηθευτεί ένα προϊόν και θα πρέπει αυτό το κόστος, το συνολικό, να το δώσει αναλογικά στις μονάδες που θα κατασκευάσει. Για παράδειγμα, αν κάποια εταιρεία θέλει να συνδυάσει ένα ενσωματωμένο σύστημα και απαιτηθεί ένα RE κόστος της τάξης των 30.000 ευρώ, αυτό θα πρέπει μετά να το κατανείμει στις μονάδες που θα πουλήσει. Αν, για παράδειγμα, πουλήσει 100 μονάδες, όλο και όλο, τότε θα πρέπει το ποσό των 30.000 ευρώ να το διαιρέσει δια 100, δηλαδή 300 ευρώ και κάθε μονάδα να έχει σύν αυτά τα 300 ευρώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, το hardware μπορεί να κοστίζει 100 ευρώ σε υλικά, ο επεξεργαστής, καλώδια κτλ. Αυτά τα 100 ευρώ σύν αυτό το κόστος, 100 συν 300, αυτά είναι 400 ευρώ, αλλά θέλει να βγάλει και ένα κέρδος, που αναλόγως βέβαια την εταιρεία, γιατί κάποιες εταιρείες, Apple για παράδειγμα, έχουν ένα πολύ ψηλότερο ποσοστό κέρδος από ό,τι εταιρείες που δεν είναι τόσο ισχυρές στο brand name. Μπορεί, για παράδειγμα, να είναι ένα ποσοστό 20% ή και αρκετά μεγαλύτερο. Αυτό, λοιπόν, καθορίζει την τιμή προϊόντος του ενσωματωμένου συστήματος. Γι' αυτό κάποιοι, και λογικά που δεν ξέρουν, λένε, π.χ., έχω ένα κινητό εδώ πέρα, αυτό τα υλικά, π.χ. οθόνη, επεξεργαστής, μνήμη κτλ. Σε hardware να κοστίζει 100 ευρώ. Ναι, γιατί μου το πουλάει 200 ευρώ η εταιρεία. Όμως δεν έχουν σκεφτεί ότι 100 ευρώ είναι το hardware και το άλλο ποσό είναι λόγω του NRE κόστους, του κόστους έρευνας και ανάπτυξης. Γιατί κάποιος πρέπει να πληρωθεί η έρευνα και ανάπτυξη. Γι' αυτό και κάποιοι που δεν γνωρίζουν ότι έχει κόστος έρευνα και ανάπτυξη, μετράνε μόνο πόσο κοστίζει το κάθε κομμάτι hardware ξεχωριστά, τα προσθέτουν και επειδή έχει απόπειση από το NRE, γι' αυτό και δημιουργείται κάποια σύγχυση. Αυτό το βλέπουμε παντού είναι το NRE, ξέρετε, δεν είναι μόνο σε ασυμματομένα συστήματα, ας πούμε και στα φάρμακα. Ένα χάπι μπορεί να κάνει, για παράδειγμα, 1.000 ευρώ. Είναι νούμερα τώρα που βγάζω από το μυαλό μου, αλλά υπάρχουν χάπια που είναι πανάκριβα. Αυτό το 1.000 ευρώ θα πει όλος τι ουσίες έχει αυτό εδώ πέρα. Να έχει 200 ευρώ, ας πούμε, όσο σπάνιο και να είναι αυτό το υλικό. Δεν είναι όμως αυτό μόνο το ποσό τι ουσίες έχει. Έχει ότι για να γίνει αυτό το χάπι να περάσει από όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης, ελέγχου, πειραμάτων, δαπανήθηκε ένα τεράστιο ποσό εκατομμυρίων στην έρευνα και ανάπτυξη του φαρμάκου. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος, βέβαια, είναι το ανθρώπινο.
το κόστος εργατομήνα του ανθρώπου. Γι' αυτό και κάποια εμβόλια, παράδειγμα τώρα διαβόλια που λέμε, αυτό για το COVID, κάποια εμβόλια είναι πολύ φθηνά. Για παράδειγμα, άκουσα ότι το εμβόλιο της AstraZeneca, για παράδειγμα, κάνει 3 ευρώ κόστος. Πολύ χαμηλό. Αυτό βέβαια είναι επειδή η εταιρεία είπε «Δεν θέλω εγώ να βγάλω κέρδος». Οπότε είναι ακριβώς το κόστος που είναι για τα υλικά για να κατασκευαστεί. Τώρα σας μεταφέρω αυτά που έχω δει από την επικαιρότητα. Αυτά τα νούμερα δηλαδή τα είδα σε κάποιες εκπομπές και σας τα μεταφέρω. Ενώ κάποια άλλα εμβόλια κοστίζουν 50 ευρώ. Γιατί εκείνες οι εταιρείες θέλουν να βγάλουν λεφτά. Γιατί δεν το κάνανε έτσι απλώς για να βοηθήσουν την κοινωνία, θέλουν και να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Και λογικό είναι, γιατί ζούμε σε μια καπιταλιστική εποχή όπου θέλει κάποιος να βγάλει και χρήματα, αλλιώς γιατί να το κάνει. Ίσως αυτά που μπαίνουμε και σε χωράφια ιδεαλισμού, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βγάλει και κάποιος χρήματα για να προχωρήσει και να μπορέσει να επενδύσει σε κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο το κόστος που χρειάζεται γι' αυτό. Γι' αυτό από αυτή τη συζήτηση πάτε να σκέφτεστε ότι κάθε προϊόν κρύβει μέσα του έρευνα και ανάπτυξη. Και εσείς τώρα, αν θα επιλέξετε να σχεδιάσετε κάποιον συμμετωμένο σύστημα, θα επενδύσετε έρευνα και ανάπτυξη. Κυρίως βέβαια ο δικός σας θα είναι χρόνος που θα επενδύσετε, αλλά και ο χρόνος είναι χρήμα. Το λέει η παροιμία. Το λέει η λαϊκή ρίση. Αυτό ο χρόνος είναι χρήμα. Σε εμάς τους μηχανικούς είναι ότι ο εργατομήνας είναι χρήμα. Και σε κάθε project, σε κάθε ερευνητική πρόταση, κατεβάζουμε αναλυτικό προϋπολογισμό πόσοι εργατομήνες θα απαιτηθούν. Σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που τρέχουμε εδώ στο εργαστήριο, αναλυτικά περιγράφουμε ότι π.χ. θέλουμε να φτιάξουμε ένα software γι' αυτό. Το software θα περιορίσει τόσο εργατομήνες. Θέλουμε το hardware, τόσο εργατομήνες. Μια ερώτηση που μπορεί να θέσει κάποιος, πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε το κόστος εργατομήνα. Όχι, το κόστος εργατομήνα μπορούμε να το καθορίσουμε από μια κλίμακα που είναι πόσα χρόνια είναι μηχανικός κάποιος. Υπάρχουν κάποιες κλίμακες εδώ στο Πανεπιστήμιο που ξέρουμε ακριβώς και ο κάθε καθηγητής τι κόστος εργατομήνα έχει και ο κάθε μηχανικός και ο κάθε φοιτητής. Είναι συγκεκριμένα, fix αυτά. Αλλά πόσου εργατομήνες είναι, δεν είναι fixed. Δηλαδή ότι θα απαιτηθούν 10 εργατομήνες γι' αυτό ή ένας εργατομήνας, αυτό επαφίεται στον επιστημονικό υπεύθυνο. Π.χ. εγώ όταν κατέβασα κάποιες προτάσεις, από την εμπειρία μου μπόρεσα και εκτίμησα με πολύ καλή ακρίβεια πόσους εργατομήνες χρειάζονται για τα διάφορα project. Εδώ που έχουμε, ας πούμε, διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Και από ένα σημείο και μετά, αν είστε πολλά χρόνια στο επάγγελμα ως ελεύθερη επαγγελματία, αν είστε μηχανική, μπορείτε να εκτιμάτε πόσες ώρες θα χρειαστεί. Και αυτό και σε website. Αυτό που σας λέω για τις μοντέρνες συστήματα είναι γενικότερα στα project των μηχανικών. Θα χρειαστεί κάποιο από εσάς να υλοποιήσετε σελίδες, ιστοσελίδες. Θα μπορέσετε να εκτιμήσετε ότι εμένα εργατοώρα μου κοστίζει τόσο, θα πείτε. Ένα website, π.χ. ένα e-shop, θέλει για παράδειγμα 50 εργατοώρες, 50 εργατοώρες επί το κόστος εργατοώρας μου, εγώ θέλω αυτό το ποσό. Αρχικά, το κόστος εργατοώρας θα είναι χαμηλό βέβαια. Γιατί δεν έχει κάποιος και την εμπειρία το να δουλεύει γρήγορα, αλλά και γιατί για να προσελκύσει πελάτες πρέπει να έχει ένα χαμηλό κόστος. Αλλά μετά σιγά σιγά ανεβαίνει αυτό το κόστος, γιατί πια θα έχει ένα πορτφόλιο με project, είτε για παράδειγμα νέα συμπαρμένα συστήματα, θα έχει φωτογραφίες και βίντεο από διάφορα συστήματα που έχει σχεδιάσει. Και αν έχει κάποιος πελάτης αυτό να και του πει θέλω αυτό το project, αυτός δείχνοντας αυτό το πορτφόλιο θα πείσει τον άλλον ότι είναι επαγγελματίας. Άλλο να έχεις 10-20 τουλάχιστον project σύνθετα να τα παρουσιάσεις σε σωματωμένο συστημάτων και άλλο να πεις το μόνο που έχω κάνει είναι ένα project το πανεπιστήμιο σε σωματωμένα συστήματα και θέλω να κάνω κάτι παραπάνω. Έχει μεγάλη διαφορά ο επαγγελματισμός στο πρώτο που δεν έχει εμπειρία, που θεωρείται ίσως junior developer, ενώ στο άλλο πηγαίνει προς το senior engineer. Λοιπόν, αυτό είναι το κόστος NRE. Το μέγεθος, ο φυσικός χώρος που απαιτεί στο σύστημα. Μερικές φορές ο φυσικός χώρος καθορίζεται και από τις διαστάσεις που θέλουμε να τοποθετήσουμε, επειδή το ενσωματωμένο σύστημα ενσωματώνεται κάπου, αυτό το κάπου έχει συγκεκριμένες διαστάσεις.
Για παράδειγμα, ένα πλυντήριο, οι μηχανολόγοι μηχανικοί που έχουν σχεδιάσει τον κάδο κτλ. Θα πούνε ότι αυτό το κομμάτι μόνο θα στεγάσει, χρησιμοποιηθεί για το σημαντωμένο σύστημα που έχει διαστάσεις ένα ορθογώνιο. Οπότε, ό,τι και να κάνετε, πρέπει να το χωρέσετε εκεί μέσα. Την πλακέτα σας, τα επεξεργαστή, τα υπόλοιπα περιφερειακά που χρειαστούν. Άρα, κάποιες φορές το μέγεθος καθορίζεται από το εξωτερικό περιβάλλον που θα τοποθετηθεί το σύστημα. Η απόδοση. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται το σύστημα αυτό που θα φτιάξετε στους χρόνους που εσείς θα εγγυηθείτε ότι θα ανταποκρίνετε. Και ασφαλώς, όσο μικρότερος είναι ο χρόνος εδώ, τόσο καλύτερο. Ευελιξία. Θέλουμε το σύστημα που δημιουργούμε να έχει μια ευελιξία για να το επαναχρησιμοποιήσουμε αλλού. Και γιατί θέλουμε να το επαναχρησιμοποιήσουμε αλλού. Για να έχουμε καλύτερη αναγωγή του κόστους NRE. Δηλαδή, αν φτιάξουμε κάτι και το NRE, για παράδειγμα, είναι 100 και το χρησιμοποιήσουμε σε δύο διαφορετικά project, τότε θα κάνουμε αυτό το κόστος 100, θα το διασπάσουμε σε πολλά περισσότερα κομμάτια και το χρησιμοποιήσουμε σε πολλά, γιατί θα είναι σε πολλά τεμάχια, θα αντιστοιχεί. Και η ενέργεια, το ποσό της ισχύως που καταναλώνει το σύστημα. Κάποια άλλα μετρικά, όπως είναι το time to prototype, ο χρόνος που απαιτείται για να κατασκευάσουμε το πρωτότυπο, time to prototype. Ο χρόνος για το πρωτότυπο θέλουμε να είναι σύντομος. Δηλαδή, όσο σύντομος και να είναι, δεν μπορούμε σε μια μέρα να χρησιμοποιήσουμε, να υλοποιήσουμε κάποιο σύνολο πρωτότυπο. Μερικές φορές θέλει και μήνες εργασίας. Βέβαια, είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν κάποια hackathons για ενσωματωμένα συστήματα, όπου κάποιος καλείται μέσα σε δύο μέρες να υλοποιήσει ένα ενσωματωμένο σύστημα. Είναι, όπως είναι και τα hackathons σε software development ή σε game development, δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο πηγαίνουν κάποιοι με τον εξοπλισμό τους, software, αναπτύσσουν ένα software. Για embedded συστήματα, αναπτύσσουν ένα σύστημα. Κάνει κάτι. Υπάρχουν και αυτά. Αυτά είναι κυρίως για πιο πολύ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Είναι διαγωνισμός βέβαια. Τώρα 48 ώρες που να σχεδιάσει κτλ. Έχει μια κούραση κτλ. Είναι εμπειρία πάντως που θα παρότρινα να πάρετε μέρος σε οποιοδήποτε hackathon, έστω μια φορά ως φοιτητές, είτε σε software hackathon, είτε σε website hackathon, είτε σε embedded system hackathon, οτιδήποτε, μια φορά πάρετε μέρος και να δείτε ένα τέτοιο περιβάλλον και πώς μπορείτε να δουλέψετε σε ένα περιβάλλον πίεσης, γιατί είπαμε 48 ώρες υπάρχει μια πίεση να αποδώσεις. Και έχω δει φοιτητές που πήγαν σε αυτά τα hackathon, γνώρισαν άλλους εκεί πέρα με κοινά ενδιαφέροντα, κάποιος δηλαδή που ήταν καλός σε Java, προγραμματισμό. Θυμάμαι ένα φοιτητή του τμήματός μας που είχε κάνει διπλωματική και σε μένα σε Java. Πήγε σε ένα Java hackathon, από εκεί γνώρισε την κοινότητα των Java developers στη Θεσσαλονίκη και μετά του έγινε προσφορά εργασίας μέσω αυτής της κοινότητας στο εξωτερικό και πήγε στο εξωτερικό και διέπρεψε. Ήταν πολύ καλός προγραμματής, ήθελε όμως να φύγει αυτός. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δικτυώνεστε με τα hackathon. Και είναι σημαντικό να δικτυωθείτε, γιατί με το δίκτυο θα σας έρθει προσφορά εργασίας από αυτό που δεν περιμένετε. Σε ένα hackathon θα γνωρίσετε κόσμο και εφόσον βέβαια είστε εργατικοί, δηλαδή αν κάποιος δεν ασχολείται καθόλου με τα θέματα του μηχανικού, δεν του αρέσει ο προγραμματισμός και πάει σε ένα hackathon, δεν θα κερδίσει τίποτα. Αλλά κάποιος που του αρέσει ο προγραμματισμός, εκεί πέρα θα δικτυωθεί και θα μάθει και θα γνωρίσει και άλλα άτομα. Και ξέρω και άλλα άτομα που κάνουν και startup κιόλας από hackathon. Δηλαδή πήγαν σε hackathon, βρήκαν και άλλους φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια και δημιουργήσαν startup στην Ελλάδα και πήραν και χρηματοδότηση. Άρα έχω ακούσει πολλά success stories από hackathon. Και το πολύ πολύ, αν δεν πετύχετε τίποτα από αυτά, και μόνο που θα πάτε είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Ξέρω φοιτητές που πήγαν απλώς και ήρθανε και είπανε πέρασα πολύ ωραία. Γιατί και αυτό είναι, είπαμε, και η διασκέδαση είναι στο θέμα της εκπαίδευσης. Δεν πρέπει να την αφαιρούμε. Το κάνουμε κάτι και μας αρέσει και περνάμε καλά. Και μαθαίνουμε βέβαια στην πορεία. Το time to market.
Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός συστήματος σε σημείο που να μπορεί να κυκλοφορήσει να πωληθεί. Τι γίνεται, φτιάξαμε το πρωτότυπο. Το επόμενο βήμα από το πρωτότυπο είναι να το σχεδιάσουμε ξανά, βελτιώνοντας κάποια σημεία, κάποια rough edges όπως λέμε, κάποια rough edges, δηλαδή να κόψουμε κάποια σημεία που είναι λίγο δύσκολα. Γιατί το πρωτότυπο μας μπορεί να θέλει πολύ manual labor, δηλαδή πολύ χειρονακτική εργασία. Το οποίο δεν το θέλουμε εμείς αυτό. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε κάτι με σκοπό την κατασκευασιμότητα. Και είναι αυτό ένα κεφάλαιο που θα το αγγίξουμε ξανά στο μέλλον. Δηλαδή, όταν φτιάξουμε το πρωτότυπο, δεν πάμε αυτό το πρωτότυπο κατευθείαν να το δημιουργήσουμε σε πολλά αντίγραφα και να το πουλήσουμε. Το επόμενο είναι το refinement, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε μικροεπεμβάσεις με σκοπό την κατασκευασιμότητα, δηλαδή αυτό που κάνουμε να μπορεί να κατασκευαστεί. Γιατί το ότι σχεδιάσαμε πρωτότυπο δεν εγγυάται ότι κατασκευάζεται. Και όταν λέμε να κατασκευαστεί σε μεγάλες ποσότητες. Γιατί από εκεί θα βγουν τα χρήματα. Όχι να το φτιάχνουμε συνεχώς κάποιος όλη τη μέρα να κολλάει με το πολιτήρι ένα σωματωμένο σύστημα και να πουλάει. Δεν θα καταφέρει τίποτα. Πρέπει να σκεφτεί την κατασκευασιμότητα. Και αυτό μεγάλο κεφάλαιο. Σχεδιασμός design for manufacturability. Σχεδιασμός για κατασκευασιμότητα. Αφού λοιπόν το σχεδιάσει, μάλλον διορθώσει κάποια θεματάκια στη σχεδίασή του και το κάνει ότι μπορεί να κατασκευάσει μόνο, μπορεί να κατασκευαστεί, τότε το προωθεί, προχωράει προς κατασκευασμό. Τι μπορεί να είναι, το PCB καταρχήν το στέλνει σε ένα fab house για να υλοποιηθεί το PCB. Ενδεχομένως, αν έχει πολλά από πάνω ηλεκτρονικά στοιχεία, μπορεί να επιλέξει με επιπρόσθετο κόστος και την αυτόματη τοποθέτηση αυτών των στοιχείων, δηλαδή να έχουμε ένα, στο κατάλληλο εργοστάσιο, pick and place and soldering, δηλαδή να μπουν τα στοιχεία και να πωληθούν στην πλακέτα, ώστε να πάρει στο τέλος κατευθείαν την ειδική πλακέτα. Απ' την άλλη, αν η πλακέτα δεν έχει πολλά ηλεκτρονικά στοιχεία και μπορεί αυτός να πωλήσει τα στοιχεία, μπορεί να πάρει σκέλο το PCB, να έχει σκέλο τα ηλεκτρονικά στοιχεία και να κολλήσει αυτός τα στοιχεία. Ασφαλώς, σε μεγάλες ποσότητες γίνεται αυτοματοποίηση της διαδικασίας, δηλαδή και το PCB και τα στοιχεία όλα γίνονται με ρομπότ αυτόματα και βγαίνει κατευθείαν η τελική πλακέτα. Σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι όταν σχεδιάζει κάποιος ένα σωματωμένο σύστημα, πρέπει να φροντίσει και κάποια άλλα θέματα, όπως το observability, δηλαδή την παρατηρησιμότητα, και το controllability και την ελεξιμότητα. Τι είναι αυτές οι έννοιες? Είναι οι έννοιες που βοηθάνε την αποσφαλμάτωση. Φτιάξαμε μια πλακέτα. Αρκετά σύνδετη, έχει πολλά πράγματα πάνω. Θέλουμε να δούμε, για παράδειγμα, την τάση συμβολής τιμή, άμα είναι 0-1, σε ένα σημείο. Αν έχουμε φροντίσει να βάλουμε κατάλληλα κυκλώματα παρατηρησιμότητας που επιτρέπουν την παρατηρησιμότητα, μπορούμε, για παράδειγμα, να συνδέσουμε στο κατάλληλο προδέκτη κάποιο ίσως ηλιακό καλώδιο και να δούμε την έξοδο στην τιμή που θέλουμε. Αν όμως δεν έχουμε φροντίσει για την παρατηρησιμότητα και δυσλειτουργεί η πλακέτα μας, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορεί κάποιος να πει, OK, θα έχουμε ένα παλμογράφο και με κατάλληλα pins, στα probes, με κατάλληλα probe pins, θα ελέγχουμε τις διάφορες τάσεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό πάλι είναι πολύ χειρονακτικό και δεν είναι κάτι που το συνιστώ. Πρέπει λοιπόν να έχουμε φροντίσει να κοιτάμε από μακριά, δηλαδή με έναν εύκολο τρόπο, μια διεπαφή στις τιμές, να μπορούμε και να τις ελέγχουμε κιόλας, γιατί στην αποσφαλμάτωση θέλουμε μερικές φορές να τροποποιήσουμε την. Να πούμε, για να πειράξω το πιν 1 από 0-1, αυτό είναι ελεξιμότητα. Το να μπορούμε να θέσουμε μια οποιαδήποτε τιμή σε κάποιο πιν είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει στην αποσφαλμάτωση. Γι' αυτό θέλουμε και ελεξιμότητα και παρατηρησιμότητα.
Ξαναλέω βέβαια, αυτά είναι για πιο σύνθετα κυκλώματα. Αν φτιάξετε μια πλακέτα που όλο και όλο έχει ένα AVR και δύο αντιστάσεις και ένα MOSFET για παράδειγμα, όπως θα σας δείξω σε επόμενο μάθημα. Και θα σας πω τώρα για το επόμενο μάθημα, γιατί είναι 25 Μαρτίου, πρέπει να δούμε πώς θα γίνει. Σε επόμενη διάλεξη, εκεί δεν χρειάζεται τίποτα, πολύ απλά το ελέγχουμε. Θα σας δείξω λοιπόν το σύντα αυτό που σχεδίασα την επόμενη εβδομάδα για το Arduino, αλλά πριν πάμε, είπαμε επόμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να μου πείτε, από την επόμενη εβδομάδα, γιατί 25 Μαρτίου, όπως ξέρετε, δεν γίνεται μάθημα, θα πρέπει να βρούμε ποια μέρα θα γίνει το μάθημα. Δηλαδή, οι μέρες, όπως ξέρετε, θα πρέπει να είναι σε εκείνη την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή. Έχει κάποιος από εσάς να προτείνει στο chat ημερομηνία ή θέλετε εγώ απλώς να δω το ημερολόγιο του, ενώ το πρόγραμμα του τμήματος και να επιλέξω την πρώτη ώρα που θα δω ότι υπάρχει κενό. Έχετε κάτι να μου προτείνετε με απλά λόγια? Αν έχετε, μπορείτε στο chat. Λέει Παρασκευή 5 η ώρα κάποιος. Για να δω, 5 με 9 δηλαδή. Παρασκευή λοιπόν, όχι Τετάρτη, δεν γίνεται, Παρασκευή, Παρασκευή 5 με 9 φαίνεται, θέλετε Παρασκευή και πιο νωρίς ή από τις 5 και μετά, Παρασκευή, Μαρία έχεις μάθημα μέχρι και το απόγευμα, αργά το απόγευμα έχεις μάθημα, βέβαια κάποιοι έχουν και gaming development τώρα θυμάμαι, οπότε νομίζω ένα μεγάλο μέρος του ποιητών έχει gaming development, παρακολουθούν τα ενσωματωμένα. Άρα ίσως Παρασκευή αποκλείεται. Okay, κοιτάξτε τι θα γίνει. Θα το συζητήσουμε στο διάλειμμα τότε, επειδή βλέπω ότι θα πάρει κάποια ώρα να το αποφασίσουμε. Άρα και 20, σε 20 λεπτά δηλαδή, λίγο να τελειώσω αυτό που θέλω να πω, θα συζητήσουμε για το πότε θα γίνει το μάθημα. Ίσως το σπάσουμε κιόλας. Δηλαδή, άμα δούμε ότι δεν υπάρχουν 4 συνεχόμενες ώρες, ίσως κάνουμε 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο. Ναι. Γιατί Παρασκευή, επειδή έχει μάθημα το gaming development, δεν θέλω να βάλουμε κάτι. Έχει πολλοί φοιτητές, θα βρεθείτε σε δίλημα που δεν θέλω εγώ να σας θέσω αυτό το δίλημα. Θα το δούμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, άλλα στοιχεία, διατηρησιμότητα, η δυνατότητα τροποποίησης του συστήματος μετά την αρχική κυκλοφορία. Ορθότητα, ασφάλεια. Τώρα, ασφάλεια είναι, ξέρετε, ένας όρος που φέρει τις αγγλικές λέξεις safety και security. Και τα δύο είναι ασφάλεια. Απλώς το security είναι ασφάλεια δεδομένο, ότι κάποιος δεν μπορεί να υποκλέψει δεδομένα, ενώ το safety είναι προσωπική ασφάλεια, για παράδειγμα, ότι δεν θα πάθει κάποιος ηλεκτροπληξία. Γι' αυτό χρειάζεται να βάλουν μια ασφάλεια, μια τυπώμενη ασφάλεια. Που άμα εμφανιστεί ρεύμα παραπάνω από το αναμενόμενο, να καεί αυτή η ασφάλεια. Και αυτό είναι ένα στοιχείο φυσικής ασφάλειας. Για παράδειγμα, ένα κλασικό mod που εγώ κάνω είναι στα UPS, τα κλασικά για τον υπολογιστή, που έχουν μια μπαταρία μέσα 12 volt. Στο σπίτι μου έχω κάποια UPS, τα οποία έχουν παιδί, και έχω καταρχήν τοποθετήσει ένα voltage amber display, δηλαδή ένα panel που σου δείχνει την τρέχουσα κατανάλωση τάσης και την ένταση του ρεύματος. Έχω θέσει, βάλει διακόπτη 0-1, ασφάλεια, ασφαλώς, μια ασφάλεια των 5 amber, ώστε αν έχουμε ένταση ρεύματος πάνω από 5 amber να καεί αυτή η ασφάλεια. Και βγάζω 2 ακροδέκτες, τα συν 12 και το 0 που είναι κατευθείαν από την μπαταρία, αφού περάσει βέβαια από το διακόπτη και την ασφάλεια. Και έχω αγοράσει και βάζω ένα USB-C, όπου το τροφοδοτώ με DC 12 βόλτα από την μπαταρία και βγάζει 5 βόλτ για τροφοδοσία, αν θέλω κάποιο κινητό. Και μάλιστα σε κάποιο UPS έχω συνδέσει και ένα LED array των 12 βόλτ. Πάλι με όλα αυτά με διακόπτη εννοείται και ασφάλεια. Οπότε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
μπορώ να ανοίξω αυτό το διακόπτη και με το LED αυτό που είναι πολύ δυνατό LED και αυτά τα LED δηλαδή είναι τετράγωνο, φανταστείτε, που έχει 48 COBs. COBs είναι τα LED που είναι κομμένα πάνω σε αυτή την πλακέτα. Δηλαδή με 48 φωτάκια, μικρά LEDάκια, με 12 volt, μπορεί και κάνει τη νύχτα μέρα. Είναι πολύ δυνατό αυτό. Και είναι ένα κλασικό hack, δηλαδή και εσείς αν έχετε κάποιο UPS, έτσι του δίνετε μια παραπάνω χρησιμότητα από την κλασική σου υπολογιστή. Γιατί ως τώρα ήταν μόνο στον υπολογιστή, ενώ τώρα έχει πολλές παραπάνω χρήσεις και βοηθάει και είναι χρήσιμο. Βέβαια, αυτό δεν έχει επεξεργαστεί, δεν θεωρείται ένα σωματωμένο σύστημα, αλλά εντούτοις είναι ένα εξάρτημα που θα σας φανεί σίγουρα χρήσιμο αν έχετε UPS. Λοιπόν, άλλα στοιχεία πάμε να δούμε. Στην πρόκληση λοιπόν σχεδίαση απαιτείται τεχνογνωσία τόσο με το λογισμικό όσο και με το υλικό. Και στο εργαστήριο εδώ του μαθήματος που κάνουμε, αυτό προσπαθώ να σας δείξω, ότι το hardware και το software δεν είναι μεταξύ του και να υλοποιήσουν κάτι. Κάποια στοιχεία μπορούμε να τα υλοποιήσουμε τόσο στο hardware, όπως σας είπα στην προηγούμενη έλεξη, όσο και στο software. Γι' αυτό θα πρέπει εσείς να πάρετε την απόφαση τι θα υλοποιήσετε εκεί. Και αυτό απαιτείται γνώση του οικοσυστήματος των ενσωματωμένων συστημάτων και των εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης. Μια απαιτητική μητρική σχεδίαση είναι το time to market. Ο χρόνος λοιπόν απαιτείται για την ανάπτυξη ενός προϊόντος σε σημείο που να μπορεί να πουληθεί. Και βλέπουμε εδώ μία καμπύλη, η οποία όπως βλέπετε είναι ο χρόνος σε μήνες και τα έσοδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι από ένα σημείο και μετά τα έξοδα μεγιστοποιούνται. Δηλαδή, με απλά λόγια, αν υλοποιήσουμε το project μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και έρθει την κατάλληλη στιγμή, θα έχουμε το μέγιστο ρυθμό εσόδων. Ξέρετε, αυτό μερικές φορές ονομάζεται και ανάποδη μπανιέρα, γιατί άμα το δείτε ανάποδα είναι το bathtub, δηλαδή... να δω λίγο. Αυτό είναι το bathtub figure, δηλαδή αυτό είναι το γράφημα μπανιέρα. Και υπάρχει ονομασία bathtub, έτσι λέγεται, bathtub σχημάτι, bathtub figure. Και αυτό εδώ είναι το ανάποδο. Δηλαδή, σας το έδειξα πριν έτσι, τώρα το βλέπετε έτσι. Οπότε έχει και αυτή την ονομασία και αυτή την αγγλικιολογία μερικές φορές στο συναντάμε. Και βλέπουμε σε αυτό ότι ο μέσος χρόνος time to market είναι 8 μήνες. Από εδώ, ας πούμε, ως εδώ είναι το διάστημα που θα έχει τις περισσότερες πωλήσεις στο προϊόν. Και αν όμως καθυστερήσουμε και το πλασάρουμε το προϊόν με μια καθυστέρηση στην αγορά, θα έχουμε πολύ λιγότερες πωλήσεις. Και κοιτάξτε εδώ, στο on-time entry, έχουμε συνεχώς είσοδο στην αγορά, μεγιστοποιείται σε ένα σημείο και μετά σιγά-σιγά υπάρχει μια πτώση, γιατί θεωρείται πια ξεπερασμένο, έχουν έρθει άλλοι ανταγωνιστές στην αγορά με παρόμοιο προϊόν, ίσως και περισσότερες λειτουργίες. Γενικότερα υπάρχει η απόσυρση, η σταδιακή απόσυρση του προϊόντος. Όμως γίνει καθυστέρηση, όπως βλέπετε, ενός χρονικού διαστήματος, τότε, όπως δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία, δεν θα φτάσει στο peak των εσόδων. Υπάρχει λοιπόν ένα χάσμα ανάμεσα στα αναμενόμενα έσοδα και τα έσοδα που τελικά προέκυψαν. Γι' αυτό, ξέρετε, είναι όλα θέμα timing. Όλα πρέπει να γίνουν την κατάλληλη χρονική στιγμή και άμα γίνουν την κατάλληλη χρονική στιγμή, τότε βοηθάει στην μεγιστοποίηση της επίτευξης στο στόχο. Και εδώ κάποια νούμερα που μας δείχνουν ότι μπορεί να είναι έως και 50% για παράδειγμα η απώλεια του εσόδου. Θέματα σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία για τα integrated circuits.
Η τιμή πώλησης ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος σχετίζεται με το συνολικό κόστος κατασκευής για το wafer, για παράδειγμα, αν θέλουμε σε μία πλακέτα wafer, προς με το επιθυμητό περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό σας είπα, η κάθε εταιρεία θέτει ένα δικό της ποσοστό κέρδους. Και το κόστος για την παραγωγή ενός ενσωματωμένου σχήματος, να το πούμε γενικότερα, είναι τα μη επαναλαμβανόμενα κόστη μηχανικής που σας τα περιέγραψα. Είναι όλα αυτά τα κόστη που σχετίζονται μέχρι τη δημιουργία του prototype. Μετά είναι τα επαναλαμβανόμενα κόστη μηχανικής. Θα το δούμε παρακάτω, αλλά όπως μπορεί να υποθέσετε, είναι τα κόστη που κάθε φορά πρέπει να πληρώνονται άμα θέλουμε να υλοποιούμε και άλλα αντίγραφα. Και αυτά δεν είναι μόνο το hardware, γιατί είναι και οι άνθρωποι που δουλεύουν πάνω σε αυτά. Δηλαδή το σχεδιάσαμε, αλλά μετά π.χ. κάποιος πρέπει να το συναρμολογήσει. Αυτό είναι κόστος επαναλαμβανόμενο. Κάθε φορά που θέλω να δημιουργήσω ένα συμματωμένο σύστημα, πρέπει κάποιος να το συναρμολογεί. Κάποιος πρέπει να το δοκιμάζει. Κάποιος πρέπει να κάνει support. Και το support είναι μέσα σε αυτά εδώ πέρα. Δηλαδή όλο είναι τα κόστη που σχετίζονται από το σημείο που πωλείται το προϊόν και μετά. Και είναι τα πάγια κόστη. Έτσι λοιπόν, μια επαναλαμβανόμενα κόστη μηχανικής είναι το πόσο σχεδίασε το μηχανικό και το πρωτότυπο κόστος κατασκευής. Ενώ επαναλαμβανόμενα κόστη είναι η διαδικασία όπως της υλοποίησης, ακόμα και το PCB που θα στείλουμε στο Fab, που θα το συναρμολογήσουν και θα μας το στείλουν πίσω, και αυτό ανήκει στη διαδικασία υλοποίησης. Και αυτό έχει ένα κόστος που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ως και το πακετάρισμα και η αποστολή και το shipping, όλα αυτά είναι επαναλαμβανόμενα. Αν έχουμε free shipping, ας πούμε, πρέπει να σκεφτούμε ότι και αυτό προσθέτει κάτι στη τιμή. Γι' αυτό ίσως υπάρχει σε κάποιους σύγχυση, ότι όταν βλέπουν κάτι ότι είναι free shipping, ότι αυτός που το πουλάει ζημιώνεται, ενώ άλλος που δεν το έχει free shipping δεν ζημιώνεται. Η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει free shipping έχει μετακυλήσει το κόστος της αποστολής του συστήματος στην τιμή του προϊόντος. Γι' αυτό και μην παρασέρνεστε και να βλέπετε free shipping και το παίρνουμε ό,τι τιμή και να έχει. Δείτε πόσο είναι το free shipping, τιμή προϊόντος και free shipping, και δείτε ομοίως πόσο είναι χωρίς free shipping το κόστος. Και συνήθως έχει μια απόκληση. Προσωπικά εγώ κάθε φορά εξετάζω και τα δύο. Και άλλες φορές παίρνω κάτι με free shipping, γιατί ναι, έχει γίνει μετακύληση, αλλά είναι πολύ μικρότερο το πόσο μετακύλησης. Δηλαδή, π.χ. αν το κόστος αποστολής είναι 5 ευρώ και απλώς η τιμή έχει αυξηθεί κατά 2 ευρώ, δεν συμφέρει να το πάρω. Ενώ από την άλλη, μερικές φορές φαίνεται ξεκάθαρα ότι το free shipping συμφέρει, δεν συμφέρει αναλόγως στην περίπτωση και πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. Βλέπετε εδώ πάντως και η δοκιμή είναι μέσα στο επαναλαμβανόμενο κόστος. Όταν δημιουργούμε κάτι, σας είπα, πρέπει να ελέγχουμε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά. Και το κόστος δοκιμής είναι ένα κόστος που πρέπει να πληρωθεί στο μηχανικό, στον εξοπλισμό κτλ. Υπάρχει ένα αυξανόμενο φάσμα σχεδίασης και παραγωγικότητας. Σχεδίασης αφορά και την πολυπλοκότητα του συστήματος, αλλά και ότι έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες και στο ίδιο το hardware. Και ο επεξεργαστής, για παράδειγμα, οι σύγχρονοι επεξεργαστές για συμμετοχή αισθήματα έχουν αρκετά megabyte plus. Και πόσα από αυτά τα megabyte μπορούμε να τιμήσουμε. Δεν αναφέρω βέβαια στο Arduino που είναι το entry level, που όλο και όλο έχει 32 kilobyte plus mini, από τα οποία τα δύο είναι bootloader, και άρα 30 μένουν. Αν δείτε στο ίδιο budget, δηλαδή σε 3-4 ευρώ, αν θέλετε να δούμε κάποιο ενσωματωμένο σύστημα, π.χ. της STM, θα δείτε με τα ίδια χρήματα παίρνουμε μερικές φορές 128 megabyte plus. Δηλαδή πολύ παραπάνω χώρο. Απλώς είναι πολύ πιο γνωστό το Arduino. Γι' αυτό κάνουμε Arduino. Υπάρχουν, καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί επεξεργαστές, πάρα πολλές πλακέτες, αλλά η επιλογή του Arduino για μένα οφείλεται στο ότι έχει πολύ καλύτερο support, και αν τέλος πάντων ρωτήσετε τους περισσότερους, όλοι το πρώτο σύστημα που θα πούνε είναι Arduino, ξέρω, και μετά έρχονται όλα τα άλλα.
Αλλά ξαναλέω, δεν θέλω να σκέφτεις ότι υπάρχει μόνο το Arduino. Υπάρχουν πάρα πολλές πλακέτες. Και εμείς έχουμε πλακέτες κτλ. Απλώς έχει κάθε πλακέτα τις ιδιαιτερότητες της. Αλλά συνήθως όλες με C προγραμματίζονται και όλες έχουν ένα IDE όπου γράφουμε τη C, το δικό τους όμως, δηλαδή όπως το Arduino έχει το δικό του αναπτυξιακό περιβάλλον, το IDE είναι το Integrated Development Environment, ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον. Ο κάθε επεξεργαστής έχει ένα δικό του IDE. Και συνδέουμε με κατάλληλο flasher την κάθε πλακέτα, ας πούμε στο Arduino, απλώς συνδέουμε το USB καλώδιο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Κάποιες άλλες πλακέτες όμως έχουν ένα ειδικό USB καλώδιο, που από τη μία είναι USB και από την άλλη βγάζει κάποια pins, κάποια καλώδια, που πρέπει να τοποθετήσουμε σε συγκεκριμένες θέσεις στον επεξεργαστή για να το προγραμματίσουμε. Ας πούμε τις προάλλες, εγώ έκανα flashing το 3D εκτυπωτήπου στο σπίτι μου με το τελευταίο firmware της Marlin. Αυτό χρειάστηκε να έχω ένα ειδικό flasher και αγόρασα ένα ειδικό flasher. STM32 έχει ο εκτυπωτής μου. Οπότε με το flasher αυτό που πηγαίνει στο USB το συνέδεσα. Απ' την άλλη πάνω στο motherboard έβαλα τα 4 καλωδιάκια. Είναι 4 γιατί είναι συνήθως serial το flashing. Δηλαδή θέλει με μία γύρωση GND, μία τροφοδοσία VCC περίπου συνήθως. Ένα TX, transmit, και ένα RX για την receive, για τα receive δεδομένα. Άρα με 4 καλωδιάκια συνήθως γίνεται το flashing, που τα βάζει πάνω στον επεξεργαστή. Βέβαια, το πρόγραμμα για να μείνει κομπάλ είχε δικό του αναπτυξιακό περιβάλλον, είχε δικό του πρόγραμμα για flashing, δεν έγινε με το Arduino, έγινε με μια δικιά του διαδικασία και αυτό βέβαια βοήθησε στο να έχω ένα πιο σύγχρονο firmware. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει το software, που είναι το software που τελούμε στον υπολογιστή μας, και το firmware, F-I-R-M, firmware, όπου είναι το πρόγραμμα που εκτελεί το ίδιο το ενσωματωμένο σύστημα. Έτσι λοιπόν, σωτηριζάσα το εκτυπωτή μου, έβαλα ένα καινούριο firmware που το έκανα compile, και τώρα το software του υπολογιστή μου δημιουργεί ένα αρχείο που ονομάζεται το αρχείο το G-code, που είναι το slicing αυτού που θέλω να εκτυπώσω, και αυτό το software το στέλνει στο firmware. Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία software με firmware. Το software στον υπολογιστή μου στέλνει τα δεδομένα στο firmware του ενσωματωμένου συστήματος. Βέβαια, στην πράξη, το ενσωματωμένο σύστημα εκτελεί λογισμικό. Το λογισμικό το λέμε στα αγγλικά software. Αλλά έχει καθιερωθεί ότι ειδικά για τα ενσωματωμένα συστήματα δεν το λέμε software, το λέμε firmware. Δεν θα κάποιος να το πει software, δεν θα το θεωρήσω λάθος. Απλώς αν θέλουμε να είμαστε ένα πιο ορθή στην ορολογία μας, θα το πούμε firmware. Υπάρχει λοιπόν χάσμα. Υπάρχει χάσμα και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μια ξενόμενη πολυπλοκότητα. Η ξενόμενη πολυπλοκότητα εμφανίζεται και σε ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας. Και βλέπουμε εδώ ότι το 81, ένα τσίπ τελευταίας τεχνολογίας του 81, απαιτούσε 100 μήνες σχεδίασης, ενώ μετά από 20 χρόνια απαιτούσε 30.000 μήνες σχεδίασης. Καταλαβαίνετε πόσο έχει αυξηθεί από τότε. Δηλαδή βλέπετε, ενώ με 100 τρανζίστορ ανά μήνα γινόταν κάποτε η σχεδίαση, τώρα απαιτούνται 5.000 τρανζίστορ ανά μήνα. Και άμα σκεφτούμε ότι οι σημερινοί επεξεργαστές π.χ. έχουν κάποια εκατομμύρια τρανζίστορ πάνω στο ίδιο υπόστρωμα πυρητή, καταλαβαίνετε πόσοι χιλιάδες μηχανικοί εργάζονται π.χ. για έναν επεξεργαστή της Intel. Γι' αυτό, πολύ μηχανική σημαίνει αύξηση κόστου σχεδίασης. Γι' αυτό το κόστος σχεδίασης αυξήθηκε από 1 εκατομμύριο σε 300 εκατομμύρια. Για αυτό το παράδειγμα. Και εννοείται από 300 εκατομμύρια έχει αυξηθεί πια κι άλλο, μπορεί και σε δισεκατομμύρια, αναλόγως γιατί είναι και η τεχνολογία της κατασκευής. Αυτό το κόστος δεν είναι μόνο το κόστος των ανθρώπων, είναι το κόστος όλου του εργοστασίου. Ένα εργοστάσιο για να δημιουργήσει επεξεργαστές π.χ. των 7 μανόμετρων απαιτεί πολύ ακριβία σε εξοπλισμό,
που είναι και ακριβώς. Γι' αυτό σιγά σιγά έχει μειωθεί ο αριθμός των foundries, το fabs όπως λέμε, που μπορούν να σχεδιάσουν, μπορούν να κατασκευάσουν σε τεχνολογίες τόσο χαμηλής και μικρής ολοκλήρωσης. Βέβαια, υπάρχουν τα κλασικά εργοστάσια που κατασκευάζουν ηλεκτρονικά στοιχεία που επεξεργαστές με π.χ. 45 νανόμετρα ή και άλλες τεχνολογίες. Που δηλαδή είναι παλιού τύπου μεν, αλλά εντούτοις μια χαρά, δηλαδή ένα πλυντήριο γιατί να έχεις 7 νανόμετρα στον επεξεργαστή σου. Βάλε 45. Δεν χρειάζεται. Και υπάρχει ζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν εργοστάσια που είναι στις κλασικές πια τεχνολογίες ολοκλήρωσης, αλλά κάποια που θέλουν το high-end, την τελευταία λέξη τεχνολογίας, είναι πανάκριβα και είναι πολύ λίγα σε αριθμό. Υπάρχει λοιπόν το Monmouth, όπως σας είπα. Είναι εργατομήνας. Το κόστος εργατομήνα. Από τη μία είναι το κόστος εργατομήνα αν μας ενδιαφέρει τα οικονομικά στοιχεία, αλλά από την άλλη είναι ο εργατομήνας για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε πόσοι μηχανικοί απαιτούνται για να εργαστούν κάπου σε ένα project. Βέβαια, όπως φαίνεται, ενώ στη θεωρία μπορούμε να βάλουμε μηχανικούς και να κάνουμε μια διαίρεση και να πούμε πόσο θέλουμε 100 εργατομήνες. Ωραία, βάλε 10 μηχανικούς επί 10 εργατομήνες και βγήκε 10-10%, αν έχουμε 100 εργατομήνες. Στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί έτσι. Γιατί αυξάνεται η πολυπλοκότητα από τη διαχείριση και την επικοινωνία. Όσοι από εσάς παρακολουθείτε και το άλλο μου μάθημα, τα συστήματα παράλληλης και προνοημένης επεξεργασίας, κατανοείται σιγά σιγά την έννοια του συγχρονισμού. Ο συγχρονισμός καθυστερεί το σύστημα. Ομοίως και εδώ, αν έχουμε πολλούς μηχανικούς σε ένα project, καθυστερεί το σύστημα και αρχίζει μάλιστα και μειώνεται η παραγωγικότητα. Γι' αυτό έχει γραφτεί ένα βιβλίο, ο μυθικός Man-Man, του 1975, που μας δείχνει, που ο συγγραφέας αναφέρει ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε αυτό το κριτήριο μόνο, ότι βάζοντας μηχανικούς λύνεται κάτι, θα πρέπει να δούμε και τις ιδιαίτερες σχέσεις που πρέπει να διέπουν, ίσως μια ιεραρχία κατάλληλη. Γι' αυτό δεν υπάρχει π.χ. μια ομάδα με 100 μηχανικούς και όλοι είναι υπόλογοι, όλοι τέλος πάντων ελέγχονται από έναν μόνο αρχιμηχανικό. Υπάρχουν μικρές ομάδες συνήθως, όπου έχουν κάποιον επιβλέποντα, αυτός επιβλέποντας μετά με τους άλλους επιβλέποντες έχουν κάποιο άλλο ανώτερο επίπεδο ιεραρχίας και το καθεξής. Και ας δούμε αυτό το σχήμα, όπου βλέπετε αριθμός των μηχανικών. Μήνες ολοκλήρωσης του project. Βλέπουμε ότι εδώ ας πούμε πόσο να είναι 4 μηχανικοί. Με ένα μικρό αριθμό μηχανικών έχει 43 μήνες. Βάζουμε λίγο παραπάνω, 24, 19 και αρχίζει βλέπετε ένας χωρισμός. Δεν υπάρχει γραμμική επιτάχυση όπως θα λέγαμε στα σχήματα παραλύσης και δανειμής επεξεργασίας. Και βλέπετε από ένα σημείο και μετά ότι η παραγωγικότητα πέφτει. Δηλαδή εδώ είναι παραγωγικότητα έκαστου μηχανικού. Και βλέπετε εδώ ότι πέφτει σιγά σιγά και από ένα σημείο και μετά, άμα μπουν πάρα πολλοί μηχανικοί στο ίδιο project, έχει πέσει σε πολύ χαμηλό σημείο η παραγωγικότητα. Υπάρχει λοιπόν ένα βέλτιστο σημείο, ένα βέλτιστο αριθμό. Σε αυτό το παράδειγμα, ο βέλτιστο αριθμό είναι 15, όπως φαίνεται. Πέρα από το οποίο, αν βάλουμε και άλλου μηχανικού, πέφτει η παραγωγικότητα σε σημείο πια που να δημιουργείται πρόβλημα. Σχετικά με το NRE, όπως σας είπα, είναι το κόστος μονάδος, που είναι το κόστος κατασκευής κάθε αντιγράφου του συστήματος. Είπαμε για το NRE, το συνολικό κόστος είναι το κόστος NRE συν το κόστος για την κάθε μονάδα, που δεν είναι μόνο το hardware, είναι και το ανθρώπινο κόστος και το παλιό κόστος και το κόστος του κτηρίου και όλα τα κτλ.
επί τον αριθμό των μονάδων και μπορούμε να εξάγουμε το κόστος των προϊόντων, που είναι το συνολικό κόστος δια το κόστος του μονάδου. Γι' αυτό θέλουμε πολλές μονάδες να πουλήσουμε. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι μόνο και μόνο για μια μονάδα. Θέλουμε να πουλήσουμε κάτι σε όσο το δυνατόν περισσότερα αντίγραφα γίνεται. Έτσι καθορίζεται το κόστος μονάδος. Και έχοντας γνώση του κόστος μονάδος, βάζουμε το κέρδος, που είναι ένα ποσοστό, που σχετίζεται με την εκάστοτε επιχείρηση ή σχετικά με το πόσο θέλει να, να βγάλει. Συνήθως μπορεί να είναι και 20%-30%. Εδώ έχουμε κάποιο παράδειγμα, 2.000 δολάρια το εναρί, μονάδα 100 δολάρια, για 10 μονάδες, το συνολικό κόστος, τα προσθέτουμε όλα αυτά, είναι 3.000. Άρα το κόστος ένα προϊόν, αφού ήταν 10, το διαρρούμε δια 10, βγήκαν 300 δολάρια. Βλέπετε λοιπόν, ενώ η μονάδα κοστίζει 100, με 300 δολάρια τουλάχιστον θα πουληθεί στην αγορά, συν το κέρδος, δηλαδή 200 δολάρια παραπάνω λόγω του NRE. Γι' αυτό θέλουμε πολλά περισσότερα κομμάτια για να μειωθεί αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι το κομμάτι που επηρεάζει πάρα πολύ. Άλλο να είναι 10 κομμάτια και άλλο να είναι 100 κομμάτια. Η απόσβαση λοιπόν του κόστου NRE πάνω από το επιτελείο του μόνο με πλέον 200 δολάρια ένα μονάδο. Έχει μεγάλο κόστος. Και βλέπουμε και αυτό το σχήμα και θα είναι και το τελευταίο slide για σήμερα. Έχουμε μια τεχνολογία που έχει μικρό κόστος ανάπτυξης, 2.000 δολάρια όλο το λόγο. Μια μεσαία τεχνολογία με 30.000 και μια σύ τεχνολογία με 100.000. Ας είμαστε και λίγο πιο συγκεκριμένοι. Μπορούμε να δούμε τεχνολογία Α, είναι τεχνολογία FPGA. Θα τις δούμε βέβαια τις τεχνολογίες αυτές κάποια στιγμή. FPGA είναι Floating Point Gate Array, δηλαδή είναι τσιπάκια που απλώς λείπουν για συνδέσεις. Αυτά τα τσιπάκια είναι ακριβά. 100 δολάρια τα τσιπάκια. Μια άλλη τεχνολογία με 30.000 NRE, μπορούμε να πούμε είναι οι ASIC επεξεργαστές, όπου τέλος πάντων έχουν και βασικά κυκλώματα κτλ. Και λείπει, λείπει κάποιο κομμάτι μόνο η λειτουργικότητα με 30 δολάρια και μια τεχνολογία πολύ ακριβή που είναι τα ASIC, δηλαδή Application Specific Integrated Circuit, τα οποία έχουν 100.000 δολάρια χρόνο κόστος NRE, πολύ μεγάλο, γιατί σε αυτό θέλουμε να σχεδιάσουμε σε VLSI, με θα κάνουμε τα τιμές, ελέγχους, είναι πολύ δύσκολο ο σχεδιασμός, αλλά έχει πολύ χαμηλό κόστος. Και βλέπουμε εδώ τις καμπύλες και μπορούμε να δούμε από ποιο αριθμό αντιγράφων και μετά αν πουλήσουμε, θα έχουμε κέρδος. Για παράδειγμα, αν πουλήσουμε όλο και όλο λίγα αντιγραφά, τότε βλέπετε ότι εδώ βλέπετε το total κόστος. Για την τεχνολογία C παραμένει το ίδιο, γιατί το NRE είναι που καθορίζει το κόστος. Για την τεχνολογία Α, βλέπετε για λίγα αντίγραφα έχει χαμηλό κόστος. Αλλά κοιτάξτε πόσο γρήγορα αυξάνεται. Γιατί έχει πολύ μεγάλο κόστος μονάδας. Και η τεχνολογία C, η τεχνολογία C, η Β μάλλον, έχει αυτή την καμπύλη. Άρα σε σχέση με τον αριθμό των μονάδων, βλέπουμε ότι η τεχνολογία η Α, όσα και να πουλήσουμε, παραμένει σίγουρα 100 και κάτι. Γιατί 100 είναι πόσο μονάδες και κάτι. Ενώ οι άλλες τεχνολογίες, κοιτάξτε πώς μειώνει. Ειδικά η C, αν πουλήσουμε πάρα πολλά χιλιάδες κομμάτια, θα πέσει. Βλέπετε εδώ από ένα σημείο και μετά τα C πηγαίνει και κάτω από τη Β, δηλαδή έχει κόστος μονάδας πολύ χαμηλό. Αν δηλαδή ξέρουμε ότι θα πουλήσουμε χιλιάδες ενσωματωμένα συστήματα, τότε θα υλοποιήσουμε, τότε θα επιλέξουμε τη C. Αν όμως είναι λίγα κομμάτια, τη Β είναι πολύ λίγα την Α. Ένα βέβαια ζήτημα που μας αφορά είναι κάποιος εκτιμά, για παράδειγμα, θα πουλήσει 10.000 κομμάτια και πουλάει 1.000. Τι γίνεται? Δυστυχώς θα πτωχεύσει η εταιρεία σε αυτό το σημείο, εκτός αν έχει κεφάλαιο κίνησης κτλ. Και χρήματα που μπορεί ως αποθηματικό να χρησιμοποιήσει.
Γι' αυτό και πολλές εταιρείες αποτυχάνουν. Και δεν πουλάνε αυτά τα κομμάτια, τον αριθμό των κομμάτων που θέλανε να πουλήσουν και μετά προσπαθούν να κάνουν μήπως repurpose, δηλαδή μήπως να στοχεύσουν κάποια άλλη αγορά να τα πουλήσουν εκεί, μήπως μπορούν να τα αναβαθμίσουν με κάποιο τρόπο ή απλώς να τα σκοτώσουν. Και κατά διαστήματα βλέπουμε στο eBay listings από π.χ. είχε βγει τις προάλλες, πριν από κάποιους μήνες, δηλαδή, για κάποιες αναπτυξιακές πλακέτες που ήταν με 86 επεξεργαστή κτλ. Πολύ σκοτωμένοι, δηλαδή με 15 ευρώ, αλλά σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή σου έλεγε, έχουμε ας πούμε 200 πλακέτες επί 10 ευρώ, 2.000 ευρώ, με 86 επεξεργαστή κτλ. Που μπορείς να υλοποιήσεις ένα μικρό ενσωματωμένο σύστημα. Αν ήταν για μια-δύο πλακέτες, θα έπαιρνα ασφαλώς και εγώ, αλλά με 2.000 κομμάτια και 1.000 κομμάτια κτλ. Δεν γίνεται. Και 200 κομμάτια είναι πάρα πολλά κομμάτια, μεγάλο το κόστος. Κάποιοι όμως τα παίρνουν. Κάποιοι που ξέρουν ότι θα πάρουν αυτή την πλακετίτσα που είναι σαν Raspberry, απλώς έχει 86 επεξεργαστή και κάνει 15-20 δολάρια, ξέρει ότι αυτός θα φτιάξει ένα δικό του, είχε σκεφτεί πού θα τη χρησιμοποιούσε και θα έπαιρνε αυτή την πλακέτα που ήταν για άλλο project. Αρχικά η εταιρεία έχει σχεδιάσει αυτές τις πλακέτες για ένα αλφα project που δεν πέτυχε και τις έδινε μισοτιμή σαν εξεκπροδοτή τουλάχιστον κάτι, έστω και λίγα χρήματα, με χασούρα βέβαια, να βγάλει. Και υπήρχαν κάποιοι που τις παίρνουν και τις κάνουν διπέρπους για άλλα project. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μπορεί κάποιος να εκτιμήσει με όσο δυνατόν καλύτερη ακρίβεια τουλάχιστον πόσα θα πουλήσει. Και καλό είναι να μην μπαίνουν συναισθηματικά στοιχεία, δηλαδή μην πει κάποιος θα κάνω τόσο καταπληκτικό ενσωματωμένο σύστημα που θα ξεπουλήσουμε τα πάντα. Στον πρώτο μήνα θα έχουν φύγει κάποια χιλιάδες κομμάτια. Μην παίρνει κάποιος αποφάσεις με μόνο το συνέστημα. Όσο και να πιστεύει κάποιος στο προϊόν του, καλύτερα είναι να έχει ασφαλές επιλογές και να τέλος πάντων είναι λίγο πιο προσγειωμένος. Αυτό ξέρετε και στα βιβλία είναι. Γιατί συνήθως, όταν γράφετε κάποιο βιβλίο, ας πούμε, εγώ που έχω γράψει για ενσωματωμένα συστήματα, είναι αυτό που ονομάζεται το τυράζ. Ας πούμε, η πρώτη φουρνιά. Πόσα προϊόντα θα βγάλουν, κλπ. Και συνήθως, εντάξει, μια ασφαλής επιλογή είναι να μην πεις κάτι ένα τρελό νούμερο, να πεις 400-500 βιβλία, ας πούμε. Είναι ο λόγος. Κάπου σε ένα προσγειωμένο νούμερο. Θα μπορούσε να πεις το βιβλίο θα γίνει best seller, ας πούμε. Και θα το πάρουν χιλιάδες. Δεν πάει έτσι. Πρέπει να είμαστε λίγο focus, να ξέρουμε ακριβώς τις ανάγκες της αγοράς. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πήγε και μισή. Τελικά το καταφέραμε, φτάσαμε μέχρι το 2:30. Το διάλειμμα θα το κάνουμε τώρα όμως. 10 λεπτά διάλειμμα. Θα έχουμε ένα 10 λεπτό διάλειμμα. Σε αυτό το σημείο θα κλείσω την καταγραφή, αλλά θα ήθελα να συζητήσουμε για το πότε θα γίνει το μάθημα. Γιατί την επόμενη εβδομάδα θα χαθεί. Άρα σταματάω την καταγραφή και παραμένουμε λίγο να μιλήσουμε για το πότε θα γίνει.